βίωσιμη λύση του Κυπριακού μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από διαπραγμάτευσεις βασισμένες στο διάλογο, διαμηνεί ο Τούρκος Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για αδυναμία των Ελληνοκυπρίων να χωνέψουν την πολιτική ισότητα με τους Τουρκοκύπριους. Στην πραγματικότητα, κάθε διαδικασία επίλυσης από το 1968 απέτυχε για τον ίδιο λόγο. Εφόσον οι Ελληνοκύπριοι δεν αλλάζουν τρόπο σκέψης, πρέπει να βασίσουμε μια μελλοντική διαδικασία στη σημερινή πραγματικότητα στο νησί και στην εμπειρία προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Σε συνέντευξή του στο Βήμα, ο Μπιναλή Γιλτιρίμ υποστηρίζει πως η Λευκοσία αγνοεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στους υδρογονάνθρακες και για το σκοπό αυτό η Άγκυρα θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματά τους. Αυτά την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Οι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου του νησιού, όπως και όλοι οι πόροι του, θα πρέπει να κατανέμονται ακριβοδίκαια μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο νησί στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέτησης. Θα αποθαρρύνω κάθε ενέργεια η ρητορική που αυξάνει τις εντάσεις. Με αφορμή τις απειλές Άγκυρας κατεχομένων για τουρκική κυκαιώτρηση στην Κυπριακή θάλασσα, ο Τζόναθαν Κόεν επαναλαμβάνει την αναγνώριση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών του δικαιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει τους πόρους της στην ΑΟΣ. Και κλείνει το μάτι στην Άγκυρα. Είναι σημαντικό οι χώρες της περιοχής να συνεχίσουν να δημιουργούν τις συνθήκες που θα διευκολύνουν την ειρηνική οικονομική ανάπτυξη και θα επιτρέψουν στις εταιρείες να λειτουργούν σε ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον. Ο Αμερικανός βοηθός υφυπουργός εξωτερικών τελεί έναν αναμονή της επικύρωσης του διορισμού του στη θέση του αναπληρωτή μόνιμου αντιπροσώπου των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.